Όλοι κοριστάρ στην παιδεία επιχείρημε την μέθοδο του εναλλάξει κυβέρνηση. Με τους τελειοφοίτους λυκείου να επιστρέφουν στα Θρανία στις 11 Μαΐου, 10 ημέρες αργότερα, το κουδούνι χτυπά και για τους μαθητές των υπόλοιπων βαθμίδων. Στις 21 Μαΐου, ανήμερα της άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις, προδημοτική εκπαίδευση, δημοτικά, γυμνάσια και πρώτη και δευτέρα τάξη λυκείων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιστρέφουν στα Θρανία. Με τους μαθητές κάθε τάξης χωρισμένους σε δύο ομάδες των 12 ατόμων που θα προσέρχονται στα σχολεία με δόσεις. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη η πρώτη ομάδα, Πέμπτη, Παρασκευή η δεύτερη ομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας η δεύτερη ομάδα θα συνεχίζει για να την διαδεχτεί Πέμπτη, Παρασκευή η πρώτη ομάδα, η οποία και την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίζει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Η απόφαση λήφθηκε στη σημερινή σύσκεψη των εμπλεκόμενων μερών υπό τον Νίκο Αναστασιάδη στο Προεδρικό, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως η επιστροφή των μαθητών θα γίνει βάσει λεπτομερούς υγειονομικού πρωτοκόλου με την κυβέρνηση να περνά ένα βήμα παρακάτω. Θα μπορέσουμε να διεξάγουμε 20.000 διαγνωστικούς ελέγχους, τεστ σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές και μαθήτριες. Με τη συγκατάθεση εννοείται των γονέων θα γίνουν αποκινητές μονάδες των υγειονομικών υπηρεσιών μετά την έναρξη λειτουργίας των σχολείων. Με τα Υπουργεία Παιδείας και Μεταφορών να τρέχουν για να προσαρμογή του προγράμματος των σχολικών λεωφορείων, ο Πρόδρομος Προδρόμου ανακοίνωσε πως η σχολική χρονιά λήγει για όλες τις τάξεις εκτός λυκείου στις 26 Ιουνίου, ενώ ειδικές διευθετήσεις για την πρώτη και δευτέρα λυκείου αναμένονται σύντομα. Θα καταγραφεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης το τι έχει φέτος διδαχθεί και ανάλογα και με το τι θα μπορέσει να γίνει στο υπόλοιπο αυτό χρονικό διάστημα, του χρόνου με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο θα οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα υποστηρικτικά μαθήματα. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων τελειοφύτων βάζει την ίδια ώρα ο Υπουργός Παιδείας ανακοινώνοντας έναρξη των Παγκυπρίων εξετάσεων την 3η 9 Ιουνίου. Τις επόμενες μέρες θα δοθεί ο πλήρης προγραμματισμός, οι ημερομηνίες για το κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Οι ανακοινώσεις για επαναλειτουργία των σχολείων προκαλούν τη σφοδρή αντίδραση του μαθητικού κινήματος που καταγγέλει ανυπαρξία διαλόγου και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Πώς πάρθηκε η απόφαση να επιστρέψουν από 21 Μαΐου όλοι οι μαθητές στα σχολεία από τη στιγμή που δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα και τα μέτρα προστασίας για τους τελειόφοιτους μαθητές που θα πάνε στο σχολείο στις 11 Μαΐου. Κάλεσμα για καλή προετοιμασία και σωστό προγραμματισμό που να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια των μαθητών εκπαιδευτικών να απευθύνει το ΑΚΕΛ. Το επόμενο χρονικό διάστημα χρειάζεται διάλογος και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς εταίρους για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα παιδιά μας.